φιλική ήττα από τον Ολυμπιακό Β' με 1-0 για τον Πανιόνιο, τι συμπεράσματα έβγαλε από το παιχνίδι? Ναι, άλλο ένα τεστ για την ομάδα μας. Συνεχίζουμε την προετοιμασία μας περιμένοντας την έναρξη του επίσημου υποχρεώσεων που, όπως ξέρετε, ακόμα είναι στον αέρα. Απέναντι σε έναν πολύ ποιοτικό αντίπαλο. Είδαμε είχε και προσφυριστές σήμερα από την πρώτη ομάδα. Νομίζω τα παιδιά ότι έδειξαν σε ένα μεγάλο κομμάτι του παιχνιδιού καλή εικόνα. Σίγουρα δικαιούμασταν να προηγηθούμε νωρίτερα. Μπήκαμε λίγο μουδιασμένα, θα έλεγα. Όσο περνούσε όμως ο χρόνος, ισορροπούσαμε το παιχνίδι. Βγάλαμε αρκετά από τα στοιχεία που μας χαρακτηρίζουν. Είχαμε λίγο ατυχία σήμερα στις φάσεις που κάναμε να μην καταφέρουμε να ανοίξουμε το σκορ. Από εκεί πέρα, στο δεύτερο ημίχρονο, όπως συνηθίζεται σε αυτά τα παιχνίδια, δοκιμάσαμε κάποια πράγματα, δοκιμάσαμε κάποια παιδιά, δοκιμάσαμε κάποια σχήματα. Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές είμαστε ευχαριστημένοι από την εικόνα της ομάδας, είμαστε σε καλό δρόμο. Και από εκεί και πέρα, τα όποια λάθη έχουμε επισημάνει, θα τα δουλέψουμε για να τα βελτιώσουμε. Ένα ακόμα φιλικό μάτς έχει κλειστεί για την Τετάρτη με τη νίκη Βόλου εκτός έδρας. Μιας και δεν θα έχουμε και σέντρα στην άλλη εβδομάδα που ήταν να έχουμε στις 3 του μήνα. Θα είναι το τελευταίο λογικά αυτό, ή περιμένοντας? Εξαρτάται από την έναρξη του πρωταθλήματος. Όπως ξέρετε, η κλήρωση έχει αναβληθεί. Η ημερομηνία είναι στον αέρα. Προέκυψε αυτό το φιλικό μέσα στην εβδομάδα με την ομάδα της νίκης Βόλου, η οποία θέλει να συνδυάσει με ένα φιλικό εναντίον μας, εορταστικό, το καινούριο της γήπεδο, ιδιαίτερα τιμητικό νομίζω, προσφυγική ομάδα και εκείνη, που μας συνδέουν κοινές αξίες. Νομίζω είναι ένα θετικό βήμα αυτό, μια όμορφη εικόνα προς τα έξω, θα πάμε να τους τιμήσουμε και από εκεί και πέρα συνεχίζουμε, το Σαββατοκύριακο θα υπάρχει άλλο φιλικό παιχνίδι προφανώς και είμαστε αναμονή των εξελίξεων. Και απλά να πούμε ότι όλα τα φιλικά που έχουν κλειστεί είναι με ομάδες μιας κατηγορίας παραπάνω. Δεν ξέρω αν το θέλατε και μετά, αφού όταν έμαθε ότι επανέλθει να παίξει τη γάμα εθνική, άμα θέλατε να συνεχίσετε τα φιλικά αυτά, τα πιο δύσκολα, ας πούμε, ή έτυχαν? Κοιτάξτε, δεν γίνεται αυτό θλιμμένα, θα έλεγα. Εμείς από πέρσι έχουμε πει ότι αντιμετωπίζουμε την ομάδα σαν να είμαστε ομάδα Super League. Και στον τρόπο δουλειάς και στον τρόπο με τον οποίο συμπεριφερόμαστε στους παίκτες και στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε αντιπάλους και γενικά σε όλη την καθημερινότητά μας. Είναι θετικό ότι τα παιδιά αντιμετωπίζουν ομάδες μεγαλύτερης πλέον κατηγορίας. Από την άλλη όμως μας αποδεικνύει και το ότι αυτοί οι ποδοσφαιριστές και αυτή η ομάδα ίσως θα άξιζαν να είναι και εκείνοι τουλάχιστον στην ίδια κατηγορία μαζί τους. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε, coach.